ακροατές, φίλες και φίλοι. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Πέλλας χαιρετίζει το μεγάλο σημερινό συλλαλητήριο που μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί γνωρίζουμε πως ο συντονισμός των φορέων και η κινητοποίηση του λαού είναι ο μόνος δρόμος για να επιβληθούν μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης των δύο νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του νομού. Η κυβέρνηση, αγαπητοί φίλοι, με μεθοδικότητα συνεχίζει τον κατήφορο της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα γνωρίζετε, τα ακούσατε πολλές φορές για το κλείσιμο της ΜΕΦ δύο χρόνια πριν, την αναστολή των χειρουργείων, τις λίστες αναμονής που πάγωσαν και οι ασθενείς πρόχνονται στον ιδιωτικό τομέα που έχει κάνει πάρτι όλα αυτά τα χρόνια, απόλυτη διάλυση πια στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Γιαννιτσών, ένας ο παθολόγος το γνωρίζετε. Το πρόγραμμα το ακτινολογικού του νοσοκομείου Γιαννιτσών βγαίνει μόνο με την συνδρομή συναδέλφων από 9 άλλα νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς ογκολόγο πια το ογκολογικό ιατρείο του νοσοκομείου Γιαννιτσών, και εδώ με τα κινήσεις και πρόχειρες προσωρινές λύσεις, το ογκολογικό πλέον δεν δέχεται νέους ασθενείς. Οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν από αυτή την αρρώστια αναζητούν πλέον τις λύσεις στην Θεσσαλονίκη και στον ιδιωτικό τομέα. Εξοντοτική εφημέρευση σε πολλά τμήματα των δύο νοσοκομείων. Η παθολογική, η μαιευτική, το κτηνολογικό του νοσοκομείου έδωσας εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Εξουθενωμένο το νοσηλευτικό προσωπικό λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Τα κέντρα υγείας είναι έρημα. Και ενώ εκεί το 55 με 65% των οργανικών θέσεων των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού. Έχουμε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας δεκάδες επικουρικούς, συμβασιούχους συναδέλφους, εργολαβικούς, οι οποίοι ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τους έχουν ομήρους με μειωμένα δικαιώματα. Στα νοσοκομεία οι διοικήσεις και άλλοι διαρρέουν πως είναι αναπόφευκτες οι συγχωνεύσεις των κλινικών. Το ακούμε συνεχώς μέσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Τελευταία διαρρέουν οι διοικήσεις και ένα άλλο σενάριο, την μετακίνηση των κλινικών του χειρουργικού τομέα των δύο νοσοκομείων στο ένα από τα δύο νοσοκομεία και τις κλινικές του παθολογικού τομέα των δύο νοσοκομείων στο άλλο νοσοκομείο. Οτιδήποτε ακούμε εκτός από αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε, τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού για να αποκαταστήσουν και να αποκαταστήσουν τη μισθολογική αξιοπρέπεια των γιατρών και των άλλων υγειονομικών. Δεν θέλουν να κάνουν προσλήψεις και έτσι, όπως έχετε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, προκυρήσουν θέσεις με το σταγονόμετρο, οι οποίες φυσικά μένουν άγονες. Στόχος τους είναι οι συγχωνεύσεις, στόχος τους είναι η συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας και αυτές οι παραιτήσεις βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Και οι συγχωνεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει μετά τη συγχώνευση των δύο ΜΕΘ, γιατί συγχώνευση ήταν αυτό. Και την αναστολή πριν λίγο καιρό της ανοιχτής εφημερίας της παθολογικής των Γιαννιτσών για 4 ημέρες, στο σερτάρι τους είναι αυτή τη στιγμή η συγχώνευση ορειλά και οφθαλμολογικής κλινικής. Και η λίστα μεγαλώνει. Πριν μια εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας κ. Χρυσοκοΐδης επιβεβαίωσε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για σύμπτυξη τμήματων, επιλέξη και τροποποίηση κλινικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Μίλησε για μετακινήσεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού ώστε να επιταχυνθούν τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ. Εξήγηλε την πλήρη εφαρμογή των λεγόμενων TRG, δηλαδή του Συστήματος Κοστολόγησης των Ιατρικών Πράξεων που θεσμοθετήθηκε το 2017 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, του τιμοκαταλόγου δηλαδή των νοσοκομείων για να λειτουργούν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι η στόχη της κυβέρνησης.